Τα προγράμματα των δύο μεγάλων κομμάτων, το κόστος τους αλλά και η εφαρμογή τους την επόμενη τετραετία, μονοπολούν τη σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας κατέθεσε χθες το πρόγραμμά του. Θεωρώ ότι έχει όση αξιοπιστία όσα είχε τάξει στο παρελθόν και οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά τι έλεγε στο παρελθόν και τι έκανε τελικά. Και είναι διπλά προσδοκικό, πιστεύω, για τους πολίτες, αυτοί οι οποίοι σας έκοψαν τις συντάξεις, πετσόκοψαν τη μεσαία τάξη και την τζάκησαν στους φόρους, να έρχονται τώρα να λένε ότι θα κάνουν ακριβώς τα ανάποδα από αυτά τα οποία έκαναν την προηγούμενη τετραετία. Αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα δίκαιο, αποτελεσματικό κράτος δίπλα στον πολίτη. Το πρόγραμμα που είχαμε παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το είχαν κοστολογήσει 25 δις. 4 μήνες μετά το ίδιο πρόγραμμα το κοστολόγησαν 45. Έχουν χάσει τον μπούσουλα στο μέτρημα. Οι δύο αρχηγοί συγκρούονται όμως και για την πρόταση διακυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό να επιδιώκει καθαρή νίκη και αυτοδυναμία και τον Αλέξη Τσίπρα να επιμένει ότι ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Καμία άλλη εναλλακτική δεν φαίνεται να πείθει. Εμείς έχουμε μια πρόταση, τη θέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Ζητούμε να αξιολογηθούμε για το έργο μας και για το σχέδιό μας. Και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί και πάλι. Και είμαι και σίγουρος ότι οι πολίτες της Κεφαλονιάς θα μας ξαναδώσουν με μεγαλύτερη διαφορά από αυτή που είχαμε το 19. Η εναλλακτική είναι να έχουμε μια από τα ίδια για άλλα 4 χρόνια. Απαξίωση της κοινωνίας, αλαζονία, έναν πρωθυπουργό που ζει στον κόσμο του και δεν νοιάζεται. Άρα λοιπόν όχι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Πρωθυπουργός των ακρίδων των γαλάζιων, πρωθυπουργός των κοριών, πρωθυπουργός των κοράκων, πρωθυπουργός των πλουσίων και ισχυρών, πρωθυπουργός της εσκροκέρδειας. Όχι όμως πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Οι συνεργασίες και η επόμενη μέρα της κάλπης βάζουν τους αρχηγούς να κονταρακτυπηθούν. Τη σταθερότητα προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας εφιολόγημα την προοδευτική διακυβέρνηση, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ποντάρισε αυτήν από την πρώτη Κυριακή. Και πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το βράδυ της 21ης του Μάη σημαίνει πολιτική αλλαγή. Είναι η προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή. Σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα συγκροτήσουμε κυβέρνηση μακράς πνοής και σταθερότητας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα εφιολόγημα περί προοδευτικής διακυβέρνησης που μπορεί να είναι κυβέρνηση ηττημένων, μπορεί να είναι κυβέρνηση ανοχής, πλην όμως κανείς δεν έχει καταλάβει αν ο ένας μπορεί να συνοηθεί με τον άλλον και αν θέλουν τελικά με κάθε οποιοδήποτε τρόπο να συγκυβερνήσουν. Κάπου καραδοκεί και στη γωνία ο κύριος Βαρουφάκης που θέλει να σας πάρει τα ευρώ και να σας τα κάνει δήμητρες.